Για τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις Εχμές Σαμαρά και στόχο την αποτροπή ενός ακόμη γαλάζιου Αντάρτικου, ενημερώνει το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετέχουν στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής. Με 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάνουν μία ερώτηση για τα εθνικά θέματα, δεν δημιουργείται ένα ζήτημα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και μεγάλο. Και μεγάλο. Άρα δεν πρέπει να γίνει, φαντάζομαι. Και μεγάλο. Τελεία. Αν θεωρείτε ότι εδώ λέγονται, το τι καλά, λέγεται. Καλά, τα προβάλλουμε για αυτά που λέγονται εκεί. Όχι, το τι λέγεται στην Τουρκία. Ότι είναι υποχωρητικός ο Ερντογάν. Για τις υποχωρήσεις του Ερντογάν. Αλήθεια. Ότι τον έχει κάνει στο βρακί του Μητσοτάκη. Θεωρείται βέβαιο ότι ο Υπουργός Εξωτερικών θα ρωτηθεί για την ατζέντα της συνάντησης με τον Τούρκο ομόλογό του στην Αθήνα στις 9 Νοεμβρίου, για το αν θα τεθούν θέματα που σχετίζονται με το εύρος των χωρικών υδάτων και ποια είναι η επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν έχει υπάρξει πιο συμπαγής, πιο ενωμένη κοινοβουλευτική ομάδα που να κρατάει, πάμε για 6 χρόνια, με τόσες κρίσεις. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν επίκαιρες ερωτήσεις ή απλές ερωτήσεις, που είναι χιλιάδες πλέον συνολικά τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, είναι χιλιάδες, τα οποία κάνουν καλύτερη την κυβέρνηση και δίνουν πολλές φορές και δύναμη στα διαπραγματευτικά όπλα που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει η χώρα. Αν και για την ώρα υπάρχουν χαμηλοί τόνοι στα εθνικά, τα γαλάζια νερά, τάραξε η δήλωση του κυβερνητικού βουλευτή Γιώργου Βλάχου ότι δεν είναι δεδομένη η ψήφος του για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Βλάχος λέει τις απόψεις του, έχει δικαίωμα ως κοινοβουλευτικός παλιός να μιλάει. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που η κριτική του εντάσσεται στα σωστά πλαίσια της ευπρέπειας και της έκφρασης της άποψής του, νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αναμένονται πάντως και άλλες κινήσεις ή και ερωτήσεις του γαλάζιου Αντάρτικου για θέματα της καθημερινότητας, όπως αυτό της ακρίβειας.